αγγιχτώ απόψε. Τι κούραση, τι ταλαιπωρία, πάπα. Δεν λέτε που είναι καλά ο άνθρωπος και θα μην κλείσει σε μένα στον κορυδαλό. Σωστά, είναι και αυτό. Πάω τώρα να πιω μια σπιρίνη, γιατί δεν. Ναι. Να σου πω, τι έγινε, του μίλησες? Του μίλησα. Και τι σου είπε? Ότι με θεωρεί ένα απόβρασμα της κοινωνίας. Ε, καλά, χαιστήκαμε. Όχι, Σάσα μου, δεν χαιστήκαμε. Πώς χαιστήκαμε? Σκέφτεσαι τι θα πει ο κόσμος όταν τα μάθει όλα αυτά κάποτε. Δεν μας καίει αυτό τώρα. Του πες να μην βγάλει άχνα. Τι άχνα να βγάλει, καλά. Αυτό ήταν να με ξαναδεί, θέλει ούτε να ακούσει για μένα, τίποτα. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Να καλά, αφού έχω ένα απόβρασμα. Και χτες ήσουν, δεν έκανες έτσι. Λοιπόν, φεύγω εγώ τώρα. Άντε, γεια, και μη χειρότερα να λέμε. Τι χειρότερο πια να σου συμβεί? Α, μην το λες, με την κατεμιά που με δέρνει. Άντε. Λοιπόν, φεύγω εγώ τώρα. Άντε, γεια, και μη χειρότερα να λέμε. Τι χειρότερο πια να σου συμβεί? Α, μην το λες, με την κατεμιά που με δέρνει. Άντε. Μάμα, πού ήσασταν τέτοια ώρα, α? Α, είχαμε πάει μια βολτούλα με τη Ζάζα και την Ασπασία. Δεν αφήσατε κανένα σημείο, μα ανησυχήσαμε. Μπα, μαζεύτηκες. Στον Ευαγγελισμό ήμουνα, καλέ. Σε ένα μπαράκι πίσω από τον Ευαγγελισμό ήσουνα. Τρεις γυναίκες μόνες τους, ένα μπαρό, ωραία. Μάμα, εμείς με τη γιαγιά συζητήσαμε μια απόφαση που πήρε σχετικά με τον Αντώνη. Η γειτονιά μας σχολιάζει. Σόγαμο τον πήραμε. Και λοιπόν? Το συντομότερο δυνατό, ο Αντώνης πρέπει να φύγει από το σπίτι. Τι έκανε, λέει?